μοναχισμός είναι σύστημα βίου που διαμορφώθηκε μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας κατ' οργανικήν ανάπτυξη και προς τα άκρα προώθηση των ηθικών αρχών του χριστιανισμού. Η θεωρία σύμφωνα με την οποία ο μοναχισμός είναι αποτέλεσμα και προϊόν επιδράσεων ανατολικών θρησκευμάτων εις τα οποία από παλαιότερα χρόνια εφαρμοζόταν είναι αβάσιμη, γιατί ιστορικά δεν έχει βεβαιωθεί κανένα συνδετικός κρίκος μεταξύ χριστιανικού μοναχικού βίου και ανατολικού μοναχισμού. Κατά τα μέσα του 3ου αιώνα, η διωγμή των χριστιανών ήταν σκληρή και πολλοί πιστοί άφηναν τις πόλεις για να καταφύγουν στις ερήμους και στα βουνά. Η κατάσταση αυτή συνεχιζόταν μέχρι και τις αρχές του 4ου αιώνα, που οι διωγμοί έφτασαν στο αποκορύφωμά τους. Έτσι, πολλοί χριστιανοί έζησαν στην Ήπεθρο τρώγοντας χόρτα και ό,τι άλλο τους προσέφερε η φύση. Πολλοί συνήθισαν σε αυτόν τον τρόπο ζωής, ώστε ίδρυσαν και στέγη στην έρημο, μακριά από τον κόσμο που εσχίζεται από το μίσος. Αργότερα, οι διωγμοί σταμάτησαν, αλλά ο αριθμός των ερημητών αυξανόταν. Πολλοί χριστιανοί, αντί του μαρτυρίου αίματος που μέχρι τώρα είχαν υποστεί και το οποίο επεσφράγιζε έναν αγώνα προς θηριώδεις ανθρώπους, υπεβάλλονται τώρα σε ένα μαρτύριο συνειδήσεως που διαρκούσε ισοβίως και που σύμφωνα με όσα ο Χριστός είχε διδάξει, έπρεπε να θέσουν απόλυτο έλεγχο στις επιδιώξεις τους, να υποστούν τη δοκιμασία του πόνου, να εξαγνίσουν την ψυχή τους και να αποχωριστούν πολλών επιγείων πραγμάτων και αγαθών για να αποκτήσουν των επουράνιων θησαυρών. Πρώτος γνωστός ερημίτης υπήρξε ο Παύλος εκ Θηβαΐδος, αλλά πραγματικός ηγέτης της ερήμου ήταν ο Μέγας Αντώνιος, τον οποίο τακτικά συμβουλευόταν και ο Μέγας Κωνσταντίνος. Η προσωπικότητά του και η μεγάλη του φήμη τράβηξε κοντά του πολλούς χριστιανούς. 5.000 αναχωρητές επλημμύρισαν την έρημο της Νητρίας και τις γύρω περιοχές. Άλλες μεγάλες ασκητικές προσωπικότητες ήταν ο Αμμόνιος και Μακάριος στην Αίγυπτο και ο Ιλαρίων στη Γάζα της Παλαιστίνης, που υπήρξαν οι δημιουργοί των πρώτων υποτυπωδώς οργανωμένων μοναστικών κέντρων, που τότε τα έλεγαν Λαύρες, από το όνομα των υπαιθρίων αγορών, όπου οι ασκητέ πουλούσαν τα χειροτεχνήματά τους, κυρίως την ψάφα. Έτσι έχουν δημιουργηθεί οι πρώτες μοναστικές κοινότητες. Την ίδια περίπου εποχή εμφανίστηκε και ο Άγιος Παχώμιος, ο οποίος στον Ήλο ίδρυσε πολυάνθρωπα μοναστήρια κατόπιν υποδείξεως του Θεού Διαποκαλύψεως. Εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου εις τον Παχώμιον και του υπέδειξε το μοναχικό σχήμα και του είπε «Εν τούτο το σχήματι σώζεται πάσα σάρξ». Το γεγονός αυτό ανιστορείται σε πολλές εκκλησίες, κυρίως του Αγίου Όρους. Το σχήμα αυτό έχει καθιερωθεί πλέον και το φέρουν οι μοναχοί. Είναι το αγγελικό σχήμα των μοναχών. Σε αυτό το σχήμα το οποίο παρέλαβε ο Άγιος Παχώμιος από τον Άγγελο Κυρίου που του ως εκ θαύματος εις την Αίγυπτο, γιατί και από εκεί έχει την καταγωγή του. Σε αυτό το σχήμα έχει, όπως έχουμε ας πούμε την παράδοση, είναι γεγραμμένα αυτά τα γράμματα. Όπως εδώ ας πούμε Ιησούς Χριστός νικά, εδώ τούτο το ξύλο φρύτους οι δαίμονες. Εδώ πάλι λέει ζωής ξύλων και κάτω δεικνύει τον τάφο του Αδάμ που ήταν ο Τίμιος Σταυρός και συγχρόνως ήταν η κεφαλή του Αδάμ, το οποίο βρίσκεται και σήμερα, λένε, όπως έχουμε ακούσει, στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Και τούτο είναι το συμπλήρωμα, το οποίο το Πολυσταύριο, το οποίο λέγεται εις όλους τους μοναχούς. Γι' αυτό και δεικνύει, ας πούμε, το βάρος των αμαρτιών του που είχε κάποτε στη ζωή.
Αυτό τώρα το φοράτε μέσα από το ράσο ή απ' έξω? Όχι, έτσι όπως το βλέπετε. Όπως το βλέπουμε. Έτσι, και από πάνω μπαίνει το ράσο. Πάντοτε οι μοναχοί, οι μεγαλόσχημοι, όχι δε όλοι. Όσοι είναι μικρόσχημοι δεν φέρουν το σχήμα αυτό. Ποιοι είναι μικρόσχημοι, και ποιοι είναι? Οι μικρόσχημοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν διαβαστεί, είναι ακόμα, ας πούμε, πρώτοι. Πρέπει να περάσουν μια δοκιμασία 3,5 έτη για να φορέσουν το αγγελικό σχήμα. Τα πρώτα μοναστικά κέντρα που αναπτύχθηκαν στην Αίγυπτο, τη Συρία, την Παλαιστίνη, τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη διαλύθηκαν με το πέρασμα του χρόνου από διάφορες αιτίες, κυρίως από την εμφάνιση των Αράβων και άλλων εχθρών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στις ανατολικές κυρίως περιοχές. Εξάλλου, ευνοήθηκε για τους ίδιους λόγους η εξάπλωση του μοναχισμού στον Άθο, που συνεχίζει να αποτελεί την ακρόπολη της Ορθοδοξίας και την προμετωπίδα του ανατολικού χριστιανισμού. Σύμφωνα με μια παράδοση, η Θεοτόκος με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, παραπλέοντας τον Άθο, αποβιβάστηκαν ύστερα από φοβερή θαλασσοταραχή στο χώρο όπου βρίσκεται σήμερα η Μονή των Ιδύρων. Εκεί η Παναγία σταμάτησε για λίγο και θαυμάζοντας το ωραίο τοπίο ζήτησε από τον Υιό της να της παραχωρήσει όλο το όρο σαν δώρο, παρόλο που οι κατοικοί του λάτρευαν τα είδωλα από τη μια άκρη ως την άλλη. Τότε ακούστηκε μια φωνή που έλεγε: «Έστω ο τόπος ούτως πλήρως σως και περιβόλεων σών και παράδεισος, έτι δε και λιμήν σωτήριος των θελόντων σωθήνε». Έτσι καθιερώθηκε το Άγιον Όρος σαν κλήρος και περιβόλη της Θεοτόκου. Κατάλληλος σαν τοποθεσία και στάδιο ασκητικών αγώνων ο Άθος, συγκέντρωσε από τους πρώτους κιόλας βυζαντινούς χρόνους πολλούς μοναχούς που προέρχονταν από όλα τα σημεία της αυτοκρατορίας. Γι' αυτό δικαιολογημένα ονομάστηκε όλη η Χερσόνησος Άγιον Όρος από τη Μεσοβυζαντινή εποχή. Αναζητώντας τις ρίζες της οργανωμένης μοναχικής ζωής στο όρος, δεν είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε σίγουρα συμπεράσματα. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι πρώτα εγκαταστάθηκαν στη Χερσόνησο του Άθο ερημίτες μοναχοί στην αρχή σε ομαλό έδαφος, αργότερα για να αποφύγουν τους πειρατάς ανέβηκαν ψηλά στις απρόσιτες κορυφές του όρους και ακόμη αργότερα συγκεντρώθηκαν σε κοινότητες ή λαύρες κατά το πρότυπο των κοινοτήτων της Παλαιστίνης. Με τον τρόπο αυτό πρέπει να εμφανίστηκε στο όρος εκτός από τον ερημητισμό και η δεύτερη μορφή του μοναχισμού, η λαβριωτική ή κοινοτική. Ο Άθος πλέον εμφανίζεται σαν αξιόλογο μοναστικό κέντρο και μπαίνει επίσημα στην ιστορία με τη συμμετοχή αγιοριτών μοναχών στη σύνοδο του 843. Έναν αιώνα αργότερα εισάγεται στον Άθο και το τρίτο είδος μοναχισμού, ο κοινοβιακός. Κύριος ιδρυτής του κοινοβιακού μοναχισμού στο Άγιον Όρος είναι ο φίλος και εξομολογητής του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά, Όσιος Αθανάσιος Αθωνίτης, που θεμελίωσε πριν από 1000 χρόνια περίπου, 963, την περίφημη μονή της Μεγής της Λαύρας. Έτσι, οι ξύλινες καλύβες αντικαταστάθηκαν από μεγάλα πέτρινα κτίρια και ο ερημητικός βίος από μια ζωή ομαδική και οργανωμένη. Αυτή όμως η καινοτομία έγινε η αιτία να στασιάσουν πολλοί αγιορείτες εναντίον του Αθανασίου. Επικεφαλής τους ήταν μια άλλη σύγχρονη και το ίδιο ισχυρή προσωπικότητα, ο μοναχός Παύλος Ξηροποταμινός, στον οποίο ενσαρκώνεται κυρίως η κατά του Οσίου αντιπολίτευση. Ευγενής Βυζαντινός αυτός αντιλαμβανόταν την άσκηση με την πολύ αυστηρή της μορφή, στην ερημιά, τη φυγή και την τέλεια απομόνωση του ατόμου από τον κόσμο. Γι' αυτό ήταν κηρυγμένος εναντίον της δράσεως και των μεγάλων έργων. Αντίθετα, ο Αθανάσιος, εκτός από τη μεγάλη ευσέβεια και τις πολλές αρετές του, άνδρας με ευρύτερο πνεύμα και διοικητική ικανότητα, τοποθετούσε δίπλα στην απομόνωση τη δράση και την κοινωνική συμβίωση των μοναχών. Έτσι, αντιπροσωπεύοντας οι δύο άνδρες διαφορετικές θεωρίες, επόμενο ήταν να συγκρουστούν. Τότε ο αυτοκράτορας έστειλε στον Άθο το μοναχό Ευθύμιο Στουδίτη να κάνει ανακρίσεις. Αλλά όπως ήταν φυσικό,
Με τις αποφάσεις που πήρε, ευνοούσε οπωσδήποτε το φίλο του Αθανάσιο και τελικά αναγνώρισε τη μορφή και τα δικαιώματα των μεγάλων μοναστηριών, σύμφωνα με την άποψη του Αθανασίου. Οι αποφάσεις αυτές, στηριγμένες στις κανονιστικές διατάξεις του Οσίου, αποτέλεσαν το πρώτο τυπικό του Αγίου Όρους, που εξακολουθεί και σήμερα ακόμη να ισχύει ως ο βασικός νόμος που διέπει τα του Άθο. Μερικά μοναστήρια, στην τράπεζα ή τη λιτή, είναι εικονογραφημένη η κλίμακα για να υπενθυμίζει στους μοναχούς τον διαρκή αγώνα για την πνευματική τους ανύψωση. Στην κλίμακα, έργο γραμμένο από τον Ιωάννη το Σιναίτη, παρουσιάζονται συστηματικά ιδέες για την κοινοβιακή κυρίως, αλλά και για την ερημητική ζωή, ταξινομημένες κατά τρόπον που δείχνει πορεία προς την ηθική τελείωση. Ο συσχετισμός με το όραμα του Ιακώβ δηλώνεται από τον ίδιο το συγγραφέα. «Εώσια αρετέ τι του Ιακώβ κλίμακη προσεήκασιν, μια τη μια παραπέμπουσε εις ουρανών των προαιρούμενων αναφέρουσιν». Από αυτό βεβαίως προήλθε η ονομασία κλίμαξ. Στόχος της κλίμακος είναι να κηρύξει την υψηλή υποχρέωση που έχουμε να αναμορφώσουμε τον εαυτό μας καθ' ομοίωσιν του προτύπου και να αποδηθούμε σε σκληρό αγώνα ηθικής ανυψώσεως. Η πνευματική ζωή κατά την διδασκαλία του Σιναίτου κλιμακώνεται. Έχουμε βαθμίδες χαμηλές και βαθμίδες υψηλές, καταστάσεις κατώτερες και καταστάσεις ανώτερες. Του ενός ο αγρός αποδίδει 30, του άλλου 60 και του άλλου 100. Η μεγάλη αξία του έργου έγκυται στο ότι κατορθώθη να περισωθεί σε θαυμαστή σύνθεση τόσο πολύτιμο υλικό της ασκητικής πείρας. Η κλίμαξ, παραλλήλως προς την υψηλή θεωρητική διδασκαλία, παρουσιάζει και αντίστοιχη πρακτική. Ο μοναχός πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος για την αναχώρησή του από τη ζωή στην Αθανασία. Να βιάζει τον εαυτό του παντού, όπως λέγει το θετικό στην αρχαία μας γλώσσα, «δια φύσεως διενεκής». Πάντοτε να βιάζει σε όλα,
τον εαυτό του για να αναβαίνει σε τελειότητα. Διότι ο μοναχός είναι μιμητής της νέας ζωής, της Αναστάσεως των Αγγέλων, που θα είναι όλοι οι άνθρωποι μετά την Κοινή Ανάσταση. Γι' αυτό από εδώ με σώμα μιμείται τη ζωή των ασωμάτων Αγγέλων. Και τελευταία είναι η τελεία αυταπάρνησης του εαυτού του, μέχρι σταυρού και θανάτου. Γι' αυτό λέγεται μίμηση του Χριστού μέχρι σταυρού και θανάτου. Αυτά είναι του μοναχού. Σήμερα οι μοναχοί στο Άγιο Όρος ζουν στα μοναστήρια, στις σκήτες, στα κελιά, στις καλύβες, στα καθίσματα και στα ησυχαστήρια. Τα μοναστήρια διακρίνονται σε κοινόβια ή ιδιόρυθμα ανάλογα με το σύστημα διαβιώσεως. Στα κοινόβια οι πατέρες έχουν τα πάντα κοινά και ουδέν ίδιον. Δηλαδή η εργασία, η προσευχή, το φαγητό, η στέγη είναι κοινά και ίδια για όλους. Στο κοινοβιακό μοναστήρι επικεφαλής είναι ο ηγούμενος που διοικεί το μοναστήρι με τη γεροντία και τους επιτρόπους. Η εκλογή του ηγουμένου γίνεται με μυστική ψηφοφορία από κατάλογο υποψηφίων που υποβάλλει η γεροντία. Σε περίπτωση που ο ηγούμενος δεν είναι αρχιμανδρίτης, γίνεται. Ο ηγούμενος είναι ισόβιος. Η ζωή των μοναχών στο Όρος είναι ιδιαίτερα αυστηρή, εκτός της εργασίας αφιερωμένη κυρίως και στην παρακολούθηση εξαντλητικών λειτουργιών, αγρυπνιών, σε κατηδίαν προσευχές και αυστηρές νηστείες. Το τυπικό επιβάλλει εκτός των λειτουργιών κατά τα Κυριακάς και εορτάς 40 αγρυπνίες το χρόνο, καθημερινό όρθρο και εσπερινό. Καθημερινά 4 ώρες πριν την ανατολή του ήλιου αρχίζει ο όρθρος και 4 πριν από τη δύση ο εσπερινός. Βάση της ιδιωτικής προσευχής αποτελεί το κομποσκήνι που συνοδεύεται με τη σύντομη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Ένας από τους σπουδαιότερους σύγχρονους απολογητές του αγιορείτικου μοναχισμού, ο Θεόκλητος Διονυσιάτης, γράφει σχετικά. Η προσευχή είναι ενέργεια μυστική. Ο μυστικισμός αποτελεί μιαν εξαιρετική ικανότητα αφαιρέσεως. Η πνευματική ενέργεια διασκητικής αγωγής προς απαλλαγήν εκ των επιδράσεων του υλικού περιβλήματος, η αναζήτηση μυστικών λόγων υπό την ύλην, και η κατόρθωση αδιαλείπτου νοεράς επικοινωνίας μετά του Θεού χαρακτηρίζουν τον προς τα έσω πάντοτε στρεφόμενον μυστικιστήν, ποθούντα την μυστική ένωσιν κατόπιν ψυχικής καθάρσεως. Οι μοναχοί αναλαμβάνουν ο κάθε ένας ανάλογα με τις ικανότητές του διάφορες εργασίες που του αναθέτουν οι προϊστάμενοί του. Έτσι, ο αρχοντάρης φροντίζει για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των επισκεπτών προσκυνητών. Ο τραπεζάρης είναι υπεύθυνος για την τράπεζα και την ετοιμασία της. Ο μάγειρος για την παρασκευή του φαγητού. Ο δοχιάρης για τη διαχείριση της αποθήκης. Ο εκκλησιάρχης για την εκκλησία. Ο καμπανάρης χτυπά τις καμπάνες. Ο τυπικάρης υπηρετεί στο ναό ως τελετάρχης κλπ. Η τράπεζα στα κοινοβιακά μοναστήρια λειτουργεί 2 φορές την ημέρα, το πρωί μετά τον όρθρο περί την ανατολή του ήλιου
και το βράδυ μετά τον εσπερινό, περί τη δύση του ήλιου. Το φαγητό είναι λιτό και περιορίζεται στο τυρί, το λάδι, το κρασί, τα όσπρια, τα λαχανικά και το ψάρι. Το κρέας σπανίζει στο όρος και από τα κοινόβια λείπει εντελώς. Οι νηστείες τηρούνται αυστηρά. Συνεπομένως δε και τα δόγματα αυτής είναι ορθόδοξα και ευσεβέστοτα. Το τελετουργικό της κοινοβιακής τράπεζας τηρείται κατά κανόνα απαραβίαστο. Και ενώ οι μοναχοί και οι προσκυνητές τρώγουν, ένας μοναχός διαβάζει το συναξάρι. Ή να μην λέγω ότι και πολλό μάλλον διάφτα κατά τους μεταφυσικούς. Στα ιδιόρυθμα μοναστήρια, η τροφή των μοναχών δεν είναι κοινή. Δηλαδή κάθε μοναχός φροντίζει μόνος του για το φαγητό του και την ένδυσή του. Η διοίκηση ασκείται από επιτροπή για τη σύναξη των προϊσταμένων. Οι μοναχοί για τα διαχωνήματα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν αμείβονται από το μοναστήρι. Κυρίες των αξιωματικών, ανοιχτά από τη μονή, παρακάλεσαν να πάμε με την Αγία Ζώνη να προσκυνήσουν και να κάνουν και ιασμό μέσα. Τα ιδιόρυθμα μοναστήρια σήμερα μπορούν να μετατραπούν σε κοινόβια εφόσον η αδελφότητα το θέλει. Το αντίθετο όμως απαγορεύεται. Το κάθισμα αποτελεί εξάρτημα του μοναστηριού. Είναι ένα μικρό σπίτι καλύβα και εκεί εγκαθίσταται ένας μοναχός που παίρνει τρόφιμα από το μοναστήρι έναντι ενός μικρού τιμήματος. Ο ένικος του καθίσματος θεωρείται μέλος της αδελφότητος και διατηρεί κελί και μέσα στο μοναστήρι. Οι μοναχοί των καθισμάτων κατά κανόνα είναι υψηλής πνευματικότητος και απειλαγμένοι των κοινωνικών και πρακτικών έργων. Επιδίδονται έτσι εις την ανησυχία θεωρίαν του Θεού. Τα κελιά είναι μοναστικά οικοδομήματα μέσα σε μια αγροτική έκταση. Ανήκουν πάντα σε μοναστήρια και παραχωρούνται σε όμιλο τριών προσώπων έναντι ενός τιμήματος. Οι κελιώτες ζουν κατά των οικογενειακών βίων και ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία ή και με το εργόκυρο. Η καλύβα είναι μικρότερη από το κελί, με ενσωματωμένο ναίδριο. Ανήκει και αυτή σε μοναστήρι και παραχωρείται σε όμιλο δύο ή τριών προσώπων, με μικρότερο τίμημα όμως από το κελί. Οι μοναχοί στις καλύβες ασχολούνται με τις τέχνες και τα εργόχειρα, για να οικονομήσουν τα προστοζήν και να συντηρήσουν τα μονίδριά τους και ασκούνται αυστηρότερα από τους κελιώτες. Οι ιδιόρυθμες σκήτες αποτελούν οργανωμένες κοινότητες από αριθμό καλυβών, έχουν την καταγωγή τους στις παλαιότερες λαύρες και ανήκουν σε μοναστήρια. Έχουν την όψη χωριού και διοικούνται από το δικαίο και τη σύναξη. Σας κάλεσα σήμερα στη σύναξη αυτή, όπως πάντοτε γνωρίζετε, για τα διακονήματα τα οποία είναι που πρέπει να μπουν μέσα, όπως είναι των εφημεραίων, των τυπικάρι, των διακονητών της διακονίας ουσιαστικών, των διαβαστών, για να τακτοποιήσουμε το θέμα αυτό. Και σας παρακαλώ, όπως εκλέξετε τα πρόσωπα τα οποία εσείς και εγώ βέβαια ως προεδρεύων, αλλά και εσείς ως μέλη της συνάξεως, μου προτείνετε αν αυτά είναι κατάλληλα ή όχι για την επόμενη διακονία του έτους, του νέου έτους, του δικιάτου μου. Σας παρακαλώ, Άγιοι Πατέρες, έχω να σας προτείνω ορισμένα πρόσωπα, τα οποία ελπίζω με τη βοήθεια της Αγίας Άνης να τα δεχτείτε. Πρωτίστως, ήθελα να βάλουμε τους εφημεραίους, οι οποίοι θα διακονήσουν την εφημερία όπως πάντα συνεχίζεται. Και όπως έχουμε πάντα πρώτον είναι ο πατήρ Σαραφείμ, είναι ο πατήρ Παντελεήμων ο Κάρτσονας, ο πατήρ Χαράλαμπος του Τιμίου Σταυρού και ο πατήρ Ιωάννης. Οι μοναχοί και εδώ προσεύχονται στα κελιά τους.
εκτός από τις Κυριακές και γιορτές που συμπροσεύχονται στο Κυριακό, την εκκλησία της Σκήτης. Λοιπόν, τον Αγίο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου, προσκύπτε μέσα στην αγαθέ και τον Αγγέλο τον ύμνο βόμαστε δυνατέ. Άγιος, 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 Υιό Θεός, διαδεισαι ο τόκο, ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, της χείς και του ύπνου συγγυράσμε, Κύριε, του νου φώτισον την καρδιά μου, τα χείλη μου άνοιξον. Οι σκητιώτες μοναχοί ασχολούνται με τη χειροτεχνία, τη ζωγραφική και διάφορες άλλες εργασίες. Όσο μπορούμε άνετα, ό,τι μπορούμε και κάνουμε άνετα. Αυτό μόνο. Και με τη βοήθεια του Θεού, δηλαδή, τα έξοδα μας τα βγάζουμε και περνάμε. Μπορούμε πολύ περισσότερο να βγάλουμε, αλλά δεν θέλουμε να βγάλουμε περισσότερο. Όσα είσαι, έσαι, περιοριζόμαστε και τα έξοδα μας. Και ό,τι θέλουμε για να διορθώνουμε πάλι του σπιτιού μας, τις ανάγκες. Τρεις είμαστε, Εγώ έχω από το 1927 εδώ, ο αδερφός μου άλλωσε μικρότερος ήρθε το 33. Αδερφός κατά σάρκα. Κατά σάρκα, αδερφός μου. Το 33 έφυγε. Κατόπιν έρθει και ο άλλος ο νέος. Του 50 σχεδόν. Τέλος, όσοι μοναχοί θέλουν να ακολουθήσουν απρόσκοπτον και υψηλωτέραν άσκηση, καταφεύγουν στα ησυχαστήρια, στο νοτιοδυτικό άκρο της Χερσονήσου του Άθο, στα Καρούλια, στα Καντουνάκια και στην Έρημο, μια περιοχή φοβερά απρόσιτη και αφιλόξενη. Το παράδειγμα και το καμάρι του αθωνικού μοναχισμού και ασκητισμού. Ένας τόπος όπου οι αναχωρητές έχουν κατορθώσει να ταπεινώσουν απόλυτα και να κυριαρχήσουν στο υλικό περίβλημα του σώματος και να ελευθερώσουν την ψυχή τους με αέναη μυστική προσευχή. Και καθαρμένοι, εξαγνισμένοι, να είναι έτοιμοι για την αναχώρησή τους από τον κόσμο τούτο για το αιώνιο ταξίδι στη χωρία των αγγέλων. Ο θάνατος, παιδί μου, είναι πάντα φοβερός. Αν έχετε πάει στις σχεδίες, θα έχετε ακούσει. Όντως φοβερότατο του θανάτου μυστήριον. Πώς ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται. Κάπως λέει ο δεσμός, ο μέγας θεσμός σώματος της ψυχής. Και αλλού πάλι άλλο τρόπο λέει, ή μη ή ον αγώνα έχει η ψυχή χωριζομένη εκ του σώματος.
προς ανθρώπους στόματα ρέπουσα, μου καίγει το βοηθούντα. Προς οικείους πάλι στρέφουσα, λέει, μου εκείνο βοηθάνε αυτήν, όταν ψυχοραγείται δηλαδή ο άνθρωπος. Εμείς όμως φιλοσοφούμε, και, διότι όλη η ζωή του μοναχού είναι μελέτη θανάτου. Όταν μας έρχονται κακοί λογισμοί, τέλος πάντων, οι ενθυμίσεις κακέ ή η συνεργεία του διαβόλου μας ξεσηκώνει, λέμε ότι τι δεν θέλουμε. Μας λέει, τρόπον δεινά η αμαρτία, ότι κλέψει. Δηλαδή, μια μας λέμε, γιατί να τα κλέψω, τι τα κάνω. Αφού υπάρχει θάνατος, τι τα κάνω. Έτσι φιλοσοφούμε με το θάνατο και τον περιμένουμε το θάνατο ως φυσική συνέπεια, όπως είναι βέβαια. Αλλά όσο και αν προσπαθούμε, πάντα τον φόβο τον έχουμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, που έχουμε το παρακτήσει, λέει, εγώ και τι φοβούμαι τον Θεό, διότι αγαπώ Αυτόν. Και ο Μέγας Αντώνιος έλεγε και εγώ δεν τον φοβούμαι τον Θεό, γιατί τον αγαπώ, τα έχω καλά. Αλλά αυτή η κατάσταση είναι για τους τελείους, εκείνους που έχουν κάνει σαρατάς όλους. Σε εμάς αυτό δεν μπορούμε, ούτε συμφέρει να το λέμε. Εμείς πρέπει να έχουμε τον φόβο του Θεού. Διότι λέει η Αγία Γραφή, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Ο φόβος του Θεού είναι για μας το ωφελημότερο και το πρακτικότερο προς σωτηρία. Να τον φοβούμε τον Θεό, φυλαγόμαστε από πολλά κακά. Δεν είμαι δέστη στιγμή να πούμε ότι δεν τον φοβούμε τον Θεό. Δεν έχουμε φτάσει σε εκείνη την κατάσταση. Όταν ένας μοναχός έρθει η ώρα του να κοιμηθεί, ενταφιάζεται στο κημητήρι της μονής. Οι μοναχοί μετά το θάνατό τους δεν ξυλιάζουν, παραμένουν μαλακοί, σαν ζυμάρι, μας βεβαιώνουν οι αγιορείτες. Να αποδείξει ο Θεός ότι η χάρις στον θεσμό των μοναχικών, δηλαδή, όχι στα άτομα. Τα άτομα κάθε ένα έχει την απολογία του. Αλλά γενικώς στον θεσμό είναι η χάρις του Θεού. Επισιάζει, όπως προσιάζει την Παναγία που επισιάζει το Άγιον Όρος, έτσι η χάρις του επισιάζει τα γεννούς. Και βλέπετε λοιπόν, περνάει μια μέρα, ο πεθαμένος και τον παίρνει στο χεράκι, το σκόνισε. Ενώ έξω στον κόσμο γίνονται σαν ξύλο για να. Αμέσως. Εδώ δεν γίνεται, δεν ξυλιάζει. Ναι, έχουν την ελαστικότητα. Μια μέρα να περάσει και δύο μέρες είναι σαν να είναι ζωντανός. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε πώς γίνεται μια κηδεία ενός μοναχού εδώ στο Όρος? Εδώ είναι τυπικό διαφορετικό. Έξω λέγεται τυπικό νεκρόσιμο για τους λαϊκούς, εδώ λέγεται για τους μοναχούς. Εδώ μόλις αποθάνει, τον τυλίγουμε ολόκληρο, δεν τον αφήνουμε ούτε το πρόσωπο να φέρνει, ούτε τίποτε. Στο ράσο που μπορεί, στο ουσιαστικό αυτό, τυλίγουμε εκεί πέρα και τον κάνουμε κάτι σταυρούς. Δύο-τρεις σταυρούς και έτσι και έτσι. Και τον ανεβάζουμε πάνω. Με τι κάνατε τους σταυρούς? Ο σταυρός είναι η επισκίαση για τα κακά πνεύματα. Ναι, αλλά με τι μέσο τον κάνει το σταυρό, τον γραφίζετε πάνω στο άσπρο? Όχι, με νήμα, όπως αυτό άσπρο. Απάνω στο μαύρο ράσο, φτιάχνουμε άσπρο σταυρό εδώ, άσπρο παρακάτω, για να τον κυδεύει ο σταυρός. Και μετά πώς γίνεται η νεκρόσιμη ακολουθία? Κατόπιν τον παίρνουμε πάνω και τον πάμε στη λυτή του, όχι στο καθολικό μέσο, την πηγαίνει ο πατέρας και διαβάζει το ψαλτήρι. Άλλος μια δόξα, όπως άλλος ολόκληρο κάθισμα. Και τους με μοναχούς τους διαβάζουμε στη λυτή απ' έξω. Τους ιερωμένους τους διαβάζουμε μέσα στο καθολικό. Και αφήνουμε και το χεράκι έξω για να σπάζουν οι πατέρες, αν είναι ηγούμενος, τροποντρέει προηγούμενος. Και έπειτα γίνεται η εκφορά, όπως συνήθως, ψάλλοντας, και χτυπώντας τις καμπάνες πένθυμα στους πάνους στους κημητήρια. Εκεί δεν το στάβουμε χωρίς νεκροφόρα αυτή που έχει φτιάχνει στις σκάσεις. Αμέσως στη γη. Με το ράσο τυλιγμένος και μέσα στη γη. Μέσα στη γη, ναι. Έτσι είναι η μοναχός. Το τυπικό και η τελετή ενταφιασμού των μοναχών παραμένει αναλύωτο αιώνες τώρα. Η ιστορημένη στα αγιορείτικα μοναστήρια κοίμηση του Εφραίμ του Σύρου είναι αποκαλυπτική του τυπικού αυτού. Μοναχοί, ερημίτες, στυλίτες, ασθενείς
που πληροφορούνται την κίνησή του σπέβδουν να παρευρεθούν και να πάρουν μέρος στην εκρόσιμη ακολουθία.